βρεθούμε λίγο σε μια πολύ ξεχωριστή πρωτοβουλία της Ορθοδόξου Ακαδημία Κρήτης και της πρωτοβουλίας για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς διοργανώνεται την Παρασκευή 6 Μαΐου, 6 το απόγευμα, μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο «Εμένα με αφορά», με επίκεντρο βέβαια τις προσπάθειες στο μέτωπο της πρόληψης της ενδοοικογενειακής βίας. Ένα φαινόμενο το οποίο μας αφορά όλους και πρέπει κάποια στιγμή, και αυτό γίνεται βέβαια, τα στόματα να ανοίξουν, ανοίγουν τα στόματα και έχουμε και τα επιθυμητά σιγά σιγά αποτελέσματα. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Ζορμπά, είναι Γενικός Διευθυντής της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης. Να σας καλησπερίσω. Χριστός Ανέστη, καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και να σας ευχαριστήσω πολύ. Η αφορμή, η έμπνευση προκειμένου να διοργανωθεί αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα διαδικτυακή μερίδα, ποια ήταν, από πού προήλθε? Λοιπόν, προέρχεται από την Κυριακή των Μυροφόρων, την ερχόμενη Κυριακή δηλαδή. Ήταν μια ξεχωριστή ημέρα για τον μακαριστό και σαν και σελήνη κύριο Ειρηναίο Γαλανάκη, ο οποίος εκτιμούσε πάρα πολύ τη γυναίκα της επαρχίας γενικότερα, να αναπτύξει την προσωπικότητά της, να συνειδητοποιήσει το ρόλο της ως χριστιανή στα προβλήματα του τόπου μας και του λαού μας και θα έλεγα ευρύτερα στον κόσμο. Αλλά όπως είπατε και εσείς, η ενδοοικογενειακή βία, καθώς και η πολυκυλόμορφη, θα έλεγε κανείς, βία στις ημέρες μας κατά των γυναικών, είναι ένα φαινόμενο όπου σιγά σιγά ανοίγουν τα στόματα. Οι άνθρωποι μιλάνε για, και κυρίως οι γυναίκες, για τα προβλήματα αυτά και εμείς θα προσπαθήσουμε με τη βοήθεια της πρωτοβουλίας, με το πρόγραμμα δηλαδή η πρωτοβουλία για την πρόληψη της οικογενειακής βίας, να ενημερώσουμε κυρίως τα θέματα της ευαισθητοποίησης και της παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Και φυσικά σε μία δεύτερη, θα έλεγε κανείς, ουσιαστική αρχή του προγράμματος και της προσπάθειας είναι η ενότητα, αυτή η οποία υπηρετείται με έμφαση στην κοινότητα και στις συνεργασίες, διότι το θέμα του σεβασμού του ανθρωπίνου προσώπου στο πρόσωπο της γυναίκας είναι κάτι το οποίο από την εκκλησιαστική μας παράδοση τιμάται όλος ιδιαιτέρως και θα πρέπει αυτό να αναδειχθεί, όπως βέβαια θα πρέπει να αναδειχθούν και τα θύματα των γυναικών. Και εμείς δυστυχώς εδώ στην Ακαδημία πριν αρκετά χρόνια είχαμε τέτοια περιστατικά με την κυρία Σούζαν Ήτον. Βέβαια. Κάτι το οποίο μας, δεν θα έλεγα μας υποχρεώνει, αλλά στη μνήμη της να σκεφτούμε τρόπους με τους οποίους θα αντιμετωπίσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας. Κύριε Ζορμπά, ο ρόλος της Εκκλησίας σε μια σύγχρονη κοινωνία με φόντο και την έξαρση του συγκεκριμένου φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας, ποιος είναι? Πολύ σωστό και εύστοχο το ερώτημα. Δεν θα έλεγα ότι είναι ξεχωριστός από γενικότερα της ίδιας της κοινωνίας, η οποία προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σε όλα αυτά τα προβλήματα. Ο τίτλος της ημερίδας «Εμένα με αφορά» δείχνει ακριβώς, εάν θέλετε, στοχοθετεί ένα γεγονός το οποίο ως η Εκκλησία, ως κοινότητα ανθρώπων που στηρίζεται στην αγάπη και στην ενότητα, δεν μπορεί να είναι αδιάφορη σε αυτό το φαινόμενο της βίας, επαναλαμβάνω, σε όλες τις μορφές γενικότερα, και πλήττει την ενότητα, χωρίζει τους ανθρώπους σε ομάδες. Στην ενδοχώρα της Κρήτης παλαιότερα, αλλά και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, τα περιστατικά αυτά δεν βγαίνανε προς τα έξω. Προτιμούσαν οι άνθρωποι να τα έχουν κλειδωμένα στο σπίτι τους. Σήμερα όμως οι κυρίοι έχουν αλλάξει και η Εκκλησία καλείται να δράσει ως μητέρα που αγκαλιάζει όλα τα παιδιά της χωρίς διακρίσεις και να δείξει την ιερότητα του προσώπου και του κάθε ανθρώπου και να τονίσει την κλίση της. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτήν την διάσταση της εκκλησιαστικής κοινότητας, η οποία συγκροτείται από τους βαπτισμένους χριστιανούς, έχουμε χρέος και ευθύνη
να δούμε αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο ταλανίζει τη σημερινή. Να επιστρέψουμε λίγο στο πρακτικό σκέλος της διαδικτυακής επιστημονικής ημερίδας. Ποιοι θα είναι οι ομιλητές, αναφορικά Βεβαίως. Με τον χρόνο διεξαγωγής και πώς μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει την ημερίδα. Είναι πάρα πολύ εύκολο, όπως αναφέρατε και εσείς στην αρχή, θα γίνει την Παρασκευή το απόγευμα στις 6 ώρα. Όποιος θέλει να παρακολουθήσει την εκδήλωση μπορεί να το κάνει μέσα από το τηλεοπτικό κανάλι της Ακαδημίας στο YouTube. Εξάλλου αυτό μπορεί να το παρακολουθήσει και μετά το τέλος της εκδήλωσης. Όπως είπα, η ημερίδα συνδιοργανώνεται με την πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας, τον πατέρα Αντώνιο Καλλιγέρη από την Αθήνα και δύο εκλεκτές ομιλήτριες, την κυρία Ανθή Ζαρμακούπη, η οποία είναι κοινωνική λειτουργός, και η κυρία Ευτυχία Ψήλου, ψυχολόγος. Μάλιστα. Βέβαια, στην Ακαδημία έχουμε κάνει ποικίλες δράσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αυτή όμως είναι όλος έτσι εξειδικευμένη και προσαρμοσμένη σε αυτήν την προσπάθεια της Εκκλησίας μας για το σεβασμό της κοινωνίας. Εδώ είμαστε να αναφερθούμε και στα συμπεράσματα τα οποία θα προκύψουν μέσα από την διεξαγωγή της διαδικτυακής ημερίδας. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε πολύ.